Θέλω λίγο να εστιάσουμε στον απολογισμό, στον απόϊχο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Απολογισμός σε κλάδους, μεταξύ αυτών και το λιανεμπόριο και η εστίαση, που έχουν πραγματικά ανάγκη την κίνηση σε παρόμοιες διαχρονικά περιόδους, όπως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ή το τριήμερο, για παράδειγμα, της Καθαράς Δευτέρας ή τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Περιμένει πώς και πώς αυτός ο κόσμος, αυτοί οι επιχειρηματίες, να ορθοποδήσουν και να εκμεταλλευτούν τη διαφαινόμενη, βέβαια, κίνηση στους δρόμους και στην αγορά. Θέλω να πάμε λίγο από τη Δυτική Κρήτη, να πάμε ανατολικά και να πάμε στην Ιερά Πέτρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Εστίασης, τον κύριο Μανώλη Μιχελαράκη. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά είμαστε, περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθει επιτέλους. Ακόμα δεν έχει έρθει και ανατολικά, έφτιαξε ο καιρός. Ναι, μετά την Παρασκευή, το Σάββατο και μετά έφτιαξε λίγο, αν και το βράδυ ακόμα έχει ένα λαφρύ κρύο. Δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε αυτές τις θερμοκρασίες. Περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει τις επόμενες ημέρες. Για πείτε μας λίγο τώρα, ολοκληρώθηκε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως περιοχές όπως η Σιτία και η Ιεράπετρα και ο Άγιος στηρίζονται στον εσωτερικό τουρισμό και στις εσωτερικές μετακινήσεις σε παρόμοιες περιόδους. Τι επικράτησε αυτές τις μέρες? Θα δείτε, την Παρασκευή έβρεχε όλη η μέρα, οπότε τη χάσαμε σαν μέρα. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ήταν λίγο καλύτερα. Χάσαμε αυτό το τριήμερο που λέμε το γεμάτο. Ήρθαν πιο μικρές οι δρομές, οπότε περιορίστηκε η κίνηση σε λιγότερες ημέρες. Αλλά τα καταστήματα πήγαν από καλά έως λίγα καταστήματα πήγαν πολύ καλά και τα περισσότερα πήγαν μέτρια. Οπότε σε σχέση με πέρυσι, πάνω κάτω τα ίδια ήταν οι περισσότεροι από ό,τι μου είπαν. Γιατί έκανα μια έρευνα. Οπότε ο καιρός λίγο σας ταλαιπώρησε. Ο καιρός σας ταλαιπώρησε. Ναι, γιατί όταν ο άλλος βλέπει τον καιρό ότι δεν είναι καλός, δεν κανονίζει να πάει τριήμερο. Μην μαζεύει τις μέρες, σου λέει κάτσε να δούμε αν θα φτιάξει και θα πάμε εκείνη τη μέρα. Ξέρετε, απ' την άλλη, τώρα μιλάμε και για τουρίστες, μιλάμε και για τουρισμό. Λέμε ότι κυνηγάμε και στοχεύουμε σε μια χρονιά ρεκόρ. Αυτό φαίνεται στους τζίρους σας? Δηλαδή, μιλάμε για αφίξεις στο λιανεμπόριο και στην εστίαση. Τι επικράτει? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μιλάμε και με αρκετούς ξενοδόχους, έχουν ανεβεί τιμές στα ξενοδοχεία 30% πέρσι. Υπάρχει μια ύφεση, μην πω παγκόσμια, θα πω πανευρωπαϊκή, η οποία αποθαρρύνει, έχουν πολλές ακυρώσεις κρατήσεων. Και δυστυχώς για νέες κρατήσεις έχουν το πρόβλημα ότι τα αεροπορικά εισιτήρια πλέον είναι πολύ ακριβά. Τώρα προσπαθούν με κάποιες, από τα μέσα του Ιούνιου και μετά προσπαθούν με κάποιες εκτόσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και στα πακέτα των ξενοδοχείων να ανεβεί η κίνηση, γιατί εγώ προς το παρόν δεν δείχνει να είναι το χρονιά ρεκόρ που περιμέναμε όλοι με τις προκρατήσεις αρχές του έτους. Οπότε αναμένουμε και τον καιρό αλλά και τις κρατήσεις αλλά και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να έρθει ο κόσμος στις μακρινές περιοχές όπως είναι η Κρήτη σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι, αν υπάρχει αυτή η περίφημη αγοραστική δύναμη, δηλαδή κόσμος έρχεται, άντε θα φτιάξει και ο καιρός, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι, θα μετακινηθούν οι τουρίστες, θα αφήσουν χρήματα όμως. Αυτό το ευελπιστούμε ότι θα αφήσουν, αν και περάσαμε την πανδημία από πέρυσι και μετά την περάσαμε και είναι μια χρονιά που θα δείξει τις αληθινές προθέσεις στο τι είναι διατεθειμένος να καταναλώσει ο τουρίστας, ο επισκέπτης. Από ποιες αγορές βλέπετε κόσμο αυτό το διάστημα εκεί στην Ιερά Πέτρα? Εμάς έχουμε Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, από αυτές τις χώρες κυρίως. Από αυτές τις χώρες. Και λίγο, έχουμε και λίγο Ιταλία, αλλά ελάχιστος. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω... Κυρίως Πολωνία. Κυρίως Πολωνούς, ναι, που Πολωνία, Πολωνία πάρα πολύ, Γερμανία, Γαλλία. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, καθώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις πρωτοβουλίες σας στο κομμάτι της στελέχωσης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, πέρυσι σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε καταγραφεί το φαινόμενο ότι δεν μπορούσατε να βρείτε προσωπικό. Φέτος τι επικράτη, τι συμβαίνει, ποια η αίσθηση που έχετε? Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και να φανταστείτε ότι τις τελευταίες μέρες έχω δεχτεί τηλεφωνήματα και οχλήσεις από άτομα που δουλεύουν ήδη σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες εταιρείες και είναι φουλ ωραρίου, για πώς θα γίνει να έρθουν να δουλέψουν και στην εστίαση για να συμπληρώσουν κάποια μεροκάματα. Γιατί θέλουν μια δεύτερη δουλειά, γιατί δεν τους θα είναι πρώτη. Αλλά βλέπουν πάρα πολλούς νέους να μην ενδιαφέρονται καν για να αποκτήσουν πρώτη δουλειά και κυρίως αυτοί που ψάχνουν εργασία είναι αυτοί που έχουν ήδη μια εργασία μόνιμη και έχουν οικογένεια και παιδιά. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Μιχελαράκη. Πολύ, να είστε καλά. Χαιρετισμού στην Ιερά Πέτρα, λοιπόν.